από το πρωί έχει ανάψει το τηλέφωνο της ΟΑΣΝΗ. Έχει δημιουργηθεί ένα τρελό αλαλούμ σε σχέση με το τι θα πάρει τελικά ο κάθε παραγωγός στις επόμενες μέρες. Και θέλω να δώσω κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις. Επειδή βγήκε ο Υπουργός και είπε ότι θα δώσει το 90% της βασικής ενίσχυσης, και πολλοί με παίρνουν από το πρωί και με ρωτάνε αν εγώ που έπαιρνα 10.000 φέτος θα πληρωθώ κατευθείαν τα 9. Δεν είναι έτσι. Το 55% της βασικής ενίσχυσης, από εκείνο το ποσοστό θα δοθεί το 90%. Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά. Δηλαδή θέλουμε να πούμε το 90% θα δοθεί του μισού της επιδότησης. Του 55%. Μάλιστα. Για μια ακόμα φορά φαίνεται η ανικανότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, διότι για πρώτη φορά ο Έλληνας αγρότης δεν ξέρει πραγματικά τι ποσό θα επιδοτηθεί για το διάστημα 14-20. Δεν μπορούμε να βγάλουμε λοιπόν ασφαλή συμπεράσματα. Θέλετε να πείτε ότι θα πάρει το 90% του μισού της επιδότησης ή 55% όπως λέτε εσείς, τι 50 τι 55%, αλλά χωρίς να ξέρει ποιο θα είναι το ποσό που του αναλογεί. Ακριβώς, αυτό ακριβώς εννοώ. Η Ελλάδα φέτος στον εθνικό της φάκελο θα μοιράσει 2,47 δις εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 2 δις μοιράζονται σε τρία κομμάτια. Το 15% είναι μια οριζόντια περικοπή για όλους τους δικαιούχους, που από εκεί θα πληρωθούν η συνδεδεμένη ενίσχυση, οι ορεινές μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές και τα αυξημένα δικαιώματα των νέων αγροτών. Αυτά τα ξεχνάμε. Από εκεί και μετά μένει το 85% που περιλαμβάνει το 55% της βασικής ενίσχυσης και 30% που είναι το πρασίνισμα. Το οποίο πρασίνισμα εμείς σαν Κρήτη, επειδή στις δανδρόδεις καλλιέργειες είναι και ελιές και ταμπέλια, το παίρνουμε άπαντες. Το πρασίνισμα τι σημαίνει ακριβώς? Σημαίνει ότι ειδικά για τους παραγωγούς που έχουν από 100 έως 150 στρέμματα και πάνω, θα πρέπει κάποια αγροτεμάχια τους κάθε χρόνο να μένουν καλλιέργητα για λόγους οικολογικούς πιο πολύ. Μάλιστα. Αφορά δηλαδή κυρίως τους μεγάλους παραγωγούς, θέλετε αφορά να πείτε. Αφορά κυρίως τους μεγάλους παραγωγούς και ξαναλέω ότι εμείς σαν Κρήτη είμαστε όλοι δικαιούχοι στο 30% του πρασινίσματος, διότι είναι μέσα και η ελιά και το αμπέλι που μετά από πολύ κόπο καταφέραμε να μπουν, που δεν ήταν μέσα στα αρχικά πλάνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Τζορτζάκη, η Παρασκευή η καταβολή αυτού του 90% του μισού της επιδότησης. Οι τελευταίες μου πληροφορίες με επικοινωνία που είχα σήμερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι έχει κλειδώσει ήδη το σύστημα για να γίνει η πληρωμή την Παρασκευή. Από εκεί και πέρα. Πληρώνω την Παρασκευή, βρίσκω τα χρήματά μου στο λογαριασμό μου. Θέλετε να πείτε όποια χρήματα και αν είναι αυτά? Όποια και αν είναι αυτά. Από εκεί και μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία των ενστάσεων βάσει των προσωρινών δικαιωμάτων που θα αναρτηθούν επίσης την Παρασκευή. Την Παρασκευή δηλαδή θα ξέρει ο κάθε παραγωγός τι θα παίρνει από εδώ και μπρος μέχρι το 2020, ποια θα είναι τα νέα του δικαιώματα. Εάν διαφωνεί, θα πρέπει να προχωρήσει σε ένσταση για να εξεταστεί, γι' αυτό πιθανολογώ ότι θα καθυστερήσει και η δεύτερη δόση και θα πάει μετά το Φεβρουάριο. Κύριε Τζορτζάκη, όταν λέτε και κατάθεση των ενστάσεων, αυτές θα γίνονται απευθείας του Υπουργείου, μέσω αγροτικών συνεταιρισμών, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, πού θα... Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά λογικά θα γίνονται οι ενστάσεις εκεί που έκανε ο κάθε παραγωγός στην ενεργοποίησή του. Λογικά στις συνεταιριστικές οργανώσεις και από εκεί και πέρα θα διαβιβαστούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να γίνει αξιολόγηση. Άρα λοιπόν λέμε ότι η υπομονή μέχρι και την Παρασκευή, να δούμε ποια είναι τα ποσά, λέτε στους ανθρώπους οι οποίοι επικοινωνούν με την ΟΑΣΝΗ, περιμένετε να δείτε τι θα πάρετε, τι θα υπάρχει μέσα στο λογαριασμό σας, να δείτε πού συμφωνείτε, να δείτε πού διαφωνείτε. Από εκεί και πέρα και παίρνετε το 90% το μισό της επιδότησης. Τώρα αν είσαστε αδικημένοι, αν λάθος έχει γίνει, μπορείτε από την άλλη να υποβάλλετε και την ένστασή σας, αλλά πρώτα να δούμε τι παίρνει ο καθένας από εμάς. Έτσι ακριβώς. Σίγουρα η Κρήτη είναι σε μια δεινή θέση. Το φωνάζουμε εδώ και 1,5 χρόνο περίπου που έγινε η ανακατανομή της νέας ΚΑΠ. Θα το παλέψουμε όμως. Ευελπιστούμε ότι στην νέα ανακατανομή που μπορεί να γίνει στην αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2017, ότι θα βρεθούμε σε μια καλύτερη τύχη. Με τη δύναμη του κόσμου πάντα, γιατί σίγουρα θα είναι πολύ μειωμένες επιδοτήσεις. Κάποιοι θα φανούν ότι μέχρι το 20 θα χάσουν μέχρι και 60%. Μην ξεχνάμε αυτά που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα. Το μεγαλύτερο ποσοστό της περικοπής αφορά εκείνους που παίρνουν επιδότηση, όπως ακούγαμε το πρωί και από τον αγρότη, αγροτοσυνδικαλιστή, τον κύριο Ιερονιμάκη, αυτούς που παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ.
και όχι μόνο. Αυτούς που έχουν πολλά δικαιώματα από ελιές και αμπέλια. Εκεί θα είναι η μεγάλη σφαγή και περισσότερο οι αμπελουργοί. Είναι θέμα το οποίο θα τεθεί για περαιτέρω διευκρινήσεις ενδεχόμενα και να δούμε αν μπορούμε κάτι να κάνουμε την Πέμπτη στη συνάντηση που θα έχετε πάνω στην Αθήνα, όπως μας λέγατε, το Πανελλήνιο Συντονιστικό. Βεβαίως. Είναι ένα θέμα που θα τεθεί την Πέμπτη και μάλιστα θα στείλουμε μια επιστολή αύριο το πρωί και προς τον Πρωθυπουργό και προς τον Υπουργό Οικονομικών και προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τις παρακρατήσεις που θα γίνουν στις επιδοτήσεις από τις εφορίες, από τις τράπεζες και από τα ασφαλιστικά ταμεία. Διότι θυμόμαστε όλοι πολύ καλά το τι παρεμβάσεις έκανε πέρσι ο ΣΥΡΙΖΑ σαν αντιπολίτευση για αυτές τις παρακρατήσεις ή συμψηφισμούς που έκανε τα ασφαλιστικά ταμεία και η εφορία, και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να δείξει ότι είναι δίπλα στον αγρότη και ότι θα του αφήσει χρήματα για να μπορέσει να πάει παρακάτω, μια που ειδικά για τους ελαιοπαραγωγούς αυτή την περίοδο της ελαιοσυγκομιδής οι τιμές έχουν πάρει την κάτω βόλτα σε σημείο που ο αγρότης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και στην κυριολεξία χαρίζει το προϊόν που παράγει με τόσο κόπο. Γι' αυτό λοιπόν λέτε περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, γιατί έχει σημασία να δούμε και τι θα μπει στο λογαριασμό του κάθε παραγωγού βάσει και των παρακρατήσεων που θα γίνουν, εφορίες, ασφάλιστρα και τα υπόλοιπα. Μάλιστα, θα έχουμε γιατί τη δυνατότητα. Ο κύριος, ένα λεπτό μόνο. Γιατί ο κύριος Αποστόλου με πολύ έντεχνο τρόπο προχθές στη Βουλή είπε ότι θα μπουν στο ακέραιο οι επιδοτήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών. Ναι. Θέλω να του θυμίσω όμως ότι η αφέμαξη των λογαριασμών γίνεται μετά που θα μπουν τα χρήματα στην τράπεζα και όχι πριν.